Καλό σα απόγευμα. Εδώ είμαστε γκαραντί στη μόδα. Με έχει ρίξει λίγο στο ύψο σήμερα, έτσι. Ξέρει γιατί όμω, φορά τα κούνη, εσύ. Δεν φορά τα κούνη. Αυτό είναι το καλό. Θα κάτσω έτσι λίγο για να αισθάνεσαι και εσύ στο ύψο σου. Ήρθε στο δικό μου λοιπόν, έτσι. Είσαι λίγο πιο πάνω εσύ. Χιονίζει έξω, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε για να σα ζεστάνουμε, να σα φτιάξουμε το απόγευμα. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία θέματα για εσά. Μυρίζει Άγιο Βαλεντίνο, μυρίσαν ήδη απόκριε. Οπότε η εκπομπή είναι προσαρμοσμένη και σε αυτό το κλίμα. Ποιον έχουμε πρώτο καλεσμένο? Έχουμε τον κύριο Μάριο Βαλιάνο, που είναι πρόεδρος Σωματείου Ανθοπολών Ομού Αττικής, που θα μας μιλήσει για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Πώς μπορείτε αυτήν την ημέρα να την κάνετε ξεχωριστή, δίνοντας ένα πολύ ωραίο δώρο στην αγαπημένη ή στην αγαπημένη σας, αλλά θα μας δείξει και πολύ πρωτότυπες ανθοδέσμες για νύφες. Έχετε και ένα πολύ ωραίο ανθοπολείο στο Ζωγράφου, πολύ ωραίο μαγάζι και πολύ ωραίες συνθέσεις έχετε, κύριε Βαλιάνο. Εγώ το είδα από κοντά και μου άρεσε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. Έχουμε δύο πολύ όμορφα κορίτσια. Πάρα πολύ όμορφα κορίτσια που κάνουν καταπληκτική δουλειά. Αθηνά Νούγκο και Δανάη Βλαχοπούλου. Έχουν το Macadamia Fashion, ένα εξαιρετικό e-shop. Είναι τα ρούχα που φοράμε σήμερα και μας αρέσουν και πάρα πολύ κιόλα. Άνετα ρούχα. Άνετα ρούχα. Νεανικά. Και θηλυκά ταυτόχρονα και νεανικά. Εδώ ανοίγει το πλάνο και αποκαλύπτεται το μυστικό που έχει κάνει με τα παπούτσια. Είναι λοιπόν δύο πολύ όμορφα κορίτσια, κάνουν πολύ ωραία δουλειά. Έχουν πάρα πολύ ωραία ρούχα για όλα τα γούστα. Ωραία πουλοβεράκια τώρα που καλοκαιριάζει και αν είναι λίγο καιρό. Θέλουμε το πουλοβεράκι. Τζιν σορτσάκια, φορέματα καταπληκτικά. Αυτό το σορτ που φοράω εγώ. Είναι εδώ τα κορίτσια και θα μα τα πούνε όλα. Μετά πάμε στη Ράνια Ντύπ, την αγαπημένη μα, που θα μα δείξει εκπρόσωπο Μάρα Σου, που θα μα δείξει πολύ ωραίε τσάντε. Θα κρατήσουμε δηλαδή τι πόλει μπουτίκ στο νόμο μα για να δούμε πώ μπορούν να γίνουν πιο όμορφε τώρα που ανοίγει ο καιρό, πολλά χρώματα στι τσάντε και φτιάχνουν και τη διάθεσή μα. Και είναι και η νέα συλλογή τη πόλη μπουτίκ που παρουσιάζεται εδώ σήμερα. Έχουμε τη σχεδιάστρια μόδα, την κυρία Έλληνα Κυρίτσι. Είναι εδώ, ετοιμάζεται και θα μα δείξει τι πολύ ωραίε δημιουργίε τη. Και η κυρία Μέρη Σαμόλη θα μα μιλήσει για την έκθεση ελληνικού οικαστικού κοσμήματο στην Τεχνόπολη που πραγματοποιείται από τι 8 μέχρι τι 15 Φεβρουαρίου. Όσοι αγαπούν τον κόσμο μπορούν να πάνε και να βρουν πάρα πολύ ωραία κοσμήματα και να τα κάνουν και ένα δώρο, γιατί όχι αυτέ τι ημέρε. Φυσικά, είναι και πάρα, συμμετέχουν και πάρα πολύ δημιουργία εκεί. Κύριε Βαλιάνο, καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Να πούμε ότι ο Άγιο Βαλεντίνο φέτο έχει επηρεαστεί και εκείνο από την κρίση, τις πολιτικές εξελίξεις, τα βέλη του έρωτα θα βρουν τους ερωτευμένους ή θα μείνουν στο ράφι γιατί δεν υπάρχουν χρήματα? Θα λέει κανείς ότι η κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει τα πάντα εκτός από τον έρωτα, στο να υπάρχει φυσικά. Το πώς θα εκφραστεί, ναι, θα επηρεαστεί. Θεωρώ όμως ότι τα λουλούδια είναι η αγαπημένη επιλογή όλων των ερωτευμένων και νομίζω ότι δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τίποτε άλλο. Κάθε χρόνο οι ερωτευμένοι με έναν οικονομικό ή όχι τρόπο βρίσκουν την δυνατότητα να εκφράσουν τον έρωτά τους στο τέρι τους και έτσι πιστεύω ότι θα γίνει και φέτος. Μπορεί να το κάνουν αυτό απλά και με ένα τριαντάφυλλο. Μπορεί να το κάνουν και με κάποιες εξαιρετικές συνθέσεις που φτιάχνετε εσείς, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να εκφράσουν έτσι την αγάπη τους. Είναι αλήθεια. Πολλές φορές τα λουλούδια συνοδεύονται και από άλλα δώρα. Όταν όμως το κυρίαρχο δώρο είναι τα λουλούδια, τότε αυτό θα πρέπει να είναι πολύ όμορφα φτιαγμένο. Πρέπει να εκφράζει ακριβώς αυτό που αισθάνεται εκείνος που το προσφέρει. Και τα λουλούδια έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ στο κομμάτι των συνθέσεων και των μπουκέτων. Η ανθοδυτική τέχνη είναι μια τέχνη η οποία έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ ραγδαία τα τελευταία χρόνια σε όλες τις χώρες και στη δική μας τη χώρα. Έχουμε εξαιρετικούς designers οι οποίοι φτιάχνουν καταπληκτικές συνθέσεις και έτσι μπορεί κανείς να δει δημιουργίες με πρώτες ύλες τα κοσμήματα της φύσης, τα λουλούδια, που είναι ένα ιδιαίτερο υλικό διότι είναι ζωντανό. Και πρέπει να μπορέσει να επιβιώσει και να συνδυαστεί σωστά για να προσφερθεί. Είναι μύθος αυτό που λένε ότι τα χρώματα, τα λουλούδια προδίδουν και κάποια συναισθήματα? Π.χ. λέμε το κίτρινο είναι το χρώμα του μίσους, το κόκκινο δείχνει πάθος, αγάπη, το λευκό πιο αγνότητα. Ναι. Αυτό είναι δικό μας που έχουμε φτιάξει, πραγματικά κάθε λουλούδι μπορεί να δείξει κάποια συναισθήματα? Αυτό προέρχεται και από την αρχαία ελληνική και από την κινέζικη και από την αιγυπτιακή φιλοσοφία. Πάντοτε τα χρώματα των λουλουδιών εξέφραζαν ένα είδος συναισθήματος στο καθένα. Μόνο που αυτό ποικίλει από ήπειρο σε ήπειρο και από πολιτισμό σε πολιτισμό. Πολύ σωστά το είπατε σχετικά με την αγνότητα για το λευκό χρώμα. Το κίτρινο διαφέρει από ήπειρο σε ήπειρο, αλλού το θεωρούν ως χρώμα του μίσους, αλλού ως χρώμα του πάθους. Εδώ μίσους λέμε, έτσι. Νομίζω τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεραστεί αυτό. Πλέον θεωρείται το χρώμα του πάθους και εδώ. Βλέπουμε και κάτι πολύ ωραίες συνθέσεις εδώ που μας έχετε στείλει και για τον Άγιο, και όχι μόνο για τον Άγιο Βαλεντίνο, γιατί ναι, μεν είναι μια ωραία ευκαιρία και αφορμή να δείξουμε τον έρωτά μας, αλλά είναι και ωραίο να το δείχνουμε και κάθε μέρα αυτό, έτσι δεν είναι? Σωστά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο διαφορετικό, λέτε, πιο ωραίο πράγμα. Πιο... Ναι, σαν μέσο έκφρασης το λουλούδι πιστεύω ότι είναι το πιο ενδεδειγμένο για τα συναισθήματα. Εδώ είναι μια πολύ ωραία πρόταση για τον Άγιο Βαλεντίνο, ροζ καρδιά από τριαντάφυλλα, από κάποια άλλα λουλούδια. Και να πείτε και λίγο πώς κυμαίνονται και οι τιμές αυτές οι συνθέσεις. Γιατί πολλοί μπορούν να έρθουν στο ανθοπολείο να θέλουν να πάρουν κάτι, αλλά να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν.
Σωστά. Όπως όλοι μας και εμείς σαν καταναλωτές, πάντοτε επιλέγουμε αυτό που μπορούμε να αντέξουμε για να αγοράσουμε. Έτσι κάνουν και οι πελάτες των ανθοπολίων που θέλουν να πάρουν λουλούδια. Οι τιμές αναγράφονται πάντοτε επάνω. Εξαρτάται από το είδος των λουλουδιών, από την ποσότητα των λουλουδιών και το μέγεθος, ας πούμε, της σύνθεσης, το οποίο επίσης καθορίζει την αξία του. Μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα, που τα λουλούδια γενικότερα είναι ακριβά. Αλλά υπάρχει και μια παράμετρος ακόμα, ότι υπάρχει περισσότερη ζήτηση για λουλούδια αυτή την ημέρα, την ημέρα του Βαλεντίνου, σε όλο τον πλανήτη. Ωστόσο, τα λουλούδια που φυτρώνουν εκείνη την ημέρα είναι ακριβώς τα ίδια. Σωστά. Είναι τα ίδια που φύτρωσαν και την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη. Άρα η ζήτηση είναι αυξημένη, κατά συνέπεια και η τιμή ανεβαίνει. Ναι. Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο στατιστικά, γιατί και με την ιδιότητά σας και θέλω να βοηθήσουμε και λίγο τον κόσμο. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι το λουλούδι που βρίσκουμε στο ανθοπολείο είναι φρέσκο λουλούδι? Ναι, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Νομίζω ότι όλοι μας έχουν περάσει χρόνια για να μπορέσουμε να ψωνίσουμε από το μανάβι μας ή από το χασάπι μας και να μπορούμε να διαλέγουμε σωστά τα φρέσκα, φρέσκα υλικά που επιλέγουμε για να μαγειρέψουμε. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με τα λουλούδια. Θέλει λίγο χρόνο, πρέπει κανείς να ασχοληθεί λίγο με το θέμα, να αφιερώσει λίγο χρόνο για να δει ποια είναι η διαφορά ενός φρέσκου και ενός μαγιάτου του λουλουδιού. Υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία ποικίλουν από είδος σε είδος λουλουδιού. Στο τριαντάφυλλο. Θα πάμε στον καναπέ. Το φαντάστηκα όταν ρωτούσατε για το τριαντάφυλλο. Ξέρετε, το τριαντάφυλλο είναι ο βασιλιάς των λουλουδιών, γιατί αποτελεί την πιο δημοφιλή επιλογή των καταναλωτών. Ίσως γιατί είναι το πιο εύκολο, ίσως γιατί είναι το πιο κλασικό, το πιο γνωστό, ίσως γιατί υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες διαφορετικές ποικιλίες από τριαντάφυλλα. Πάντως ο κόσμος αυτό επιλέγει σαν λουλούδι. Πώς καταλαβαίνει, είναι φρέσκο? Συνήθως, όταν αγοράζουμε ένα τριαντάφυλλο, θέλουμε να είναι πάρα πολύ κλειστό. Αυτό είναι μύθος. Τριαντάφυλλο που είναι πάρα πολύ κλειστό, κατά πάσα πιθανότητα έχει κοπεί νωρίτερα από όσο πρέπει και πιθανότατα δεν θα οριμάσει ποτέ, δεν θα ανοίξει ποτέ. Ο προορισμός του τριαντάφυλλου είναι να οριμάσει, να ανοίξει και να το χαρούμε ανοιχτό. Πρέπει λοιπόν να είναι μόλις σκασμένο. Αυτή είναι η όψη που πρέπει να έχει. Δεύτερον, τα φύλλα, τα πέταλα που υπάρχουν γύρω-γύρω στο λουλούδι του, πολλές φορές μας ενοχλούν στο μάτι γιατί έχουν κάτι νευρώδεις απολύξεις. Όμως αυτές είναι οι ρυθμιστές της διάρκειας της ζωής του. Έτσι θα ανοίξει σιγά σιγά το τριαντάφυλλο και αυτά θα συγκρατήσουν τα πέταλα για πολύ καιρό στη θέση τους. Αν αυτό το αφαιρέσουμε επειδή δεν μας αρέσει, Τα τριαντάφυλλα ναι, θα μαραθούν πολύ πιο γρήγορα. Η τιμή του τριαντάφυλλου περίπου, και θέλω να πείτε και λίγο σχετικά. Να σκεφτώ εγώ, γιατί την έμαθα χθες, ρώτησα τον κύριο Βαλιάνο. 2 ευρώ είναι, έτσι. Ξεκινάει από 2 ευρώ. Μπορεί να φτάσει πάρα πολύ, σε πολύ ψηλές τιμές. Νομίζω όμως ότι από τα 2 μέχρι τα 5 ευρώ θα είναι οι τιμές που θα κυμανθεί φέτος η αγορά. Και συγκριτικά με πέρσι, κίνηση στην αγορά αυτή την εβδομάδα που είναι και το Αγίου Βαλεντίνου, πώς κυμαίνεται? Λιγότερες παραγγελίες, λιγότερες ετοιμασίες συγκριτικά με άλλες χρονιές? Νομίζω ότι μετά από την πτωτική τάση που υπάρχει τα τελευταία 5-6 χρόνια, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που είναι τόσο πολύ χαμηλή η αγορά που οι διακυμάνσεις πλέον είναι πολύ μικρές, ίσως και όχι μετρήσιμες. Πάντως, γενικά πιστεύουμε ότι θα κυμανθούμε περίπου στα περσινά πλαίσια. Άρα χαμηλά, λέτε? Νομίζω ναι. Δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί θα έπρεπε να εκτοξευθεί αυτή η μέρα. Σωστά. Γιατί γιορτάζω εγώ. Γιορτάζω ένα δίκαιο μας, ναι, κύριε Κινημαία. Ένας καλός λόγος. Έχουμε λόγο που τους πάρουμε πολλά λουλούδια. Να δούμε και λίγο. Θέλω, Νίκο, να δούμε και τις τσάντες αυτές διαφορετικές. Τσάντες, νηθικές. Εγώ, τις νηθικές ανθοδέσμες. Γιατί μου κάνουν πολύ εντύπωση. Εδώ, βλέπουμε. Αυτό τι είναι, κύριε Βαλιάνο, για πείτε μας. Λοιπόν, αυτή είναι μια νέα παγκόσμια. Ας πάρουμε και το Σούπερ Νίκο, δεν πειράζει, για να το βλέπουμε. Ωραία. Okay. Αυτή είναι μια νέα παγκόσμια μόδα. Εμφανίστηκαν πέρυσι στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Ανθοδυτικής Τέχνης για πρώτη φορά. Είναι πρωτότυπες νηφικές ανθοδέσμες με τη μορφή τσάντας. Οι τσάντες αυτές είναι ένα συγκεκριμένο μπραντ που λέγονται Bolsa Flora. Και το υλικό πάνω στο οποίο δομείται όλη αυτή η σύνθεση είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των διαστημοπλοίων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε μια πάρα πολύ στιβαρή αλλά εξαιρετικά ελαφριά κατασκευή. Επίσης και διάρκεια ζωής, δηλαδή αν αφαιρέσει κάποιος τα λουλούδια, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει μια τσάντα ή όχι διακοσμητική και μόνο? Το υλικό δεν είναι φινιρισμένο για να μπορεί να αποτελέσει μια τσάντα για να βγει κανείς έξω, είναι για να διακοσμηθεί με λουλούδια. Αλλά τα αποτελέσματα που βλέπετε εδώ από διάφορους designers, Έλληνες και ξένους, είναι πολύ θεαματικά διότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Βέβαια, στην Ελλάδα πιστεύω ότι θα τα δούμε τα επόμενα χρόνια αυτά τα νηφικά μπουκέτα. Προς το παρόν έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε πολύ διάσημους γάμους του εξωτερικού. Ας πούμε, ξέρετε, με κάποιο γάμο που να έχει χρησιμοποιηθεί τέτοια τσάντα ή ακόμη? Κατά κανόνα έχουν χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους της μουσικής, γιατί σε αυτή τη βιομηχανία πρωτοεμφανίστηκαν σε κάποια
επίδειξη και από εκεί έχουν ξεκινήσει και σιγά σιγά. Η τιμή τους σε αυτά τα μπουκέτα, να πούμε εμείς. Τα διαφορετικά μπουκέτα συγκριτικά με μια θοδέσμη κλασική. Ποια είναι, έχουν πολύ μεγάλη απόκληση? Δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Εκείνο που καθορίζει την τιμή στα μπουκέτα αυτά δεν είναι το ότι είναι τσάντα, είναι τι λουλούδια χρησιμοποιούμε, όπως και σε οποιοδήποτε άλλο μπουκέτο. Άρα μπορούμε να έχουμε και χαμηλή τιμή. Παραγγελίες όμως γίνονται εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν είσαι προς το ανθοπολείο σας, μπορεί να. Οποιοδήποτε ανθοπολείο πλέον μπορεί να φτιάξει αυτά. Έχουν γίνει τα σχετικά σεμινάρια, υπάρχουν τα είδη στην Ελλάδα και επομένως οι επαγγελματίες ανθοπόλες μπορούν να το κάνουν. Και είναι και πολύ ωραίο αυτό και για τις κυρίες που ετοιμάζονται τώρα να παντρευτούν. Είναι πολύ διαφορετική πρόταση. Γιατί ναι, γνωρίζουμε την κλασική ανθοδέσμη που όλες συνήθως κρατάνε από τα αγαπημένα τους λουλούδια, αλλά αυτό είναι κάτι πραγματικά πολύ διαφορετικό. Αυτή η λέξη που λέτε, το διαφορετικό, είναι το ζητούμενο, πιστεύω, στη διακόσμηση ενός γάμου. Γιατί και στις φωτογραφίες που βλέπουμε τώρα, η πρόταση της συγκεκριμένης επίδειξης είναι να γίνονται διακοσμήσεις οι οποίες να μην είναι βιομηχανοποιημένες. Δηλαδή, οι κλασικές τυποποιημένες που λέμε. Ο κόσμος που πηγαίνει σε ένα γάμο, εάν τον ρωτήσει κανείς μετά από 3 μήνες ή μετά από 2 μήνες τι είδε σε αυτό το γάμο και δεν θυμάται, η διακόσμηση αυτή είναι αποτυχημένη. Εάν θυμάται γιατί είδε κάτι εντυπωσιακό, κάτι διαφορετικό, τότε νομίζω ότι η νύφη και ο γαμπρός έχουν κάνει μια σωστή επιλογή. Όπως ρωτάνε, ωραίος ο γαμπρός. Πολύ καλό παιδί. Καμία κουβέντα για την όρια. Πάντως είναι πολύ, πολύ ωραίες οι τσάντες αυτές. Και πολύ ωραία πρόταση, αγάθη. Και να πούμε ότι πολλές κυρίες μπορούν να βρουν. Πείτε μας και λίγο που είναι και το ανθοπολείο σας, η διεύθυνση. Είναι στο Ζωγράφου, Λεωφόρο Παπάγου 38. Ωραία. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν η σύζυγος του Τζόνι Ντεπ κρατούσε τέτοια ανθοδέσμη. Όχι. Ωραία, μου αρέσει που μας ενημερώνετε γι' αυτό. Μπορούμε να δούμε το βίντεο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχηθώ ό,τι επιθυμείτε για την ημέρα που έρχεται και για την ονομαστική σας γιορτή, ευχαριστώ, αλλά και για την ημέρα αυτή καθεαυτή. Και σε εσάς και καλές δουλειές να ευχηθούμε και όχι μόνο αυτή τη μέρα, αλλά όλες τις μέρες του χρόνου. Πρέπει να σας συγχαρώ για την εκπομπή σας, η οποία είναι εξαιρετική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπουμε τα βίντεο και ερχόμαστε. Μετά τον George Clooney, άλλος ένας ορκισμένος εργένης του Hollywood αποφάσισε να παντρευτεί. Για δεύτερη φορά 30 χρόνια μετά τον πρώτο του γάμο. Αυτή που κατάφερε, αυτό που δεν κατάφεραν ούτε η Βανέσα Παραντί, ούτε η Kate Moss, ούτε η Winona Ryder, είναι η Amber Heard, με την οποία ο Johnny Depp είναι τρελά ερωτευμένος. Και ενώ όλοι περιμέναμε ότι ο γάμος του 54χρονου και της 28χρονης ηθοποιού θα γινόταν στο ιδιωτικό νησί τους στις Μπαχάμες, σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό People, λέει ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε στο σπίτι του στο Los Angeles. Όσο για τον ηφικό της Amber, επέλεξε μια δημιουργία της σχεδιάστριας Stella McCartney σε ίσια γραμμή. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2011 στα γυρίσματα της ταινίας The Rum Diary. Ερωτεύτηκαν και ραυνοβόλα και άρχισαν να βγαίνουν επίσημα το 2012 μετά τον χωρισμό του Star με την Γαλλίδα Βανέσα Παραντί, μητέρα των 2 παιδιών του, την 15χρονη Lily Rose και τον 12χρονο Jack. Είναι ο δεύτερος γάμος για τον Depp, ο οποίος υπήρξε παντρεμένος από το 1983 έως το 1986 με την κατά 5 χρόνια μεγαλύτερη του make-up artist Lori Anne Allison, όταν εκείνος ήταν 20 ετών. Εδώ είμαστε και θέλω λίγο να ανοίξει το πλάνο, αν γίνεται. Γιατί φοράμε εξαιρετικά ρούχα. Να σηκώσω το σορτσάκι όπως μου είπαν τα κορίτσια, σωστά να το κάνω. Η φούστα πάει λίγο πιο ψηλά, γιατί εγώ ως άσχετη βέβαια. Χαμηλά. Πρέπει να πάει πιο πάνω. Η Αθηνά και η Δανάη κοντά μας, μακαντάμια φάσεων. Κορίτσια, κάνατε εξαιρετική δουλειά. Πολύ καλή δουλειά. Πάρα πολύ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας γνωρίζουμε και από κοντά. Εγώ είδα όλα σας τα ρούχα και δεν ήξερα ποιο να διαλέξω, πραγματικά. Ευχαριστούμε, είστε πολύ καλή. Όχι, είμαστε ειλικρινείς. Πού μπορεί να σας βρει κάποιος, δηλαδή, πώς προέκυψε η ιδέα για το e-shop και πλέον είναι στη μόδα. Πολλές κυρίες δεν έχουν χρόνο. Πηγαίνουν στο ίντερνετ, ψάχνουν και βρίσκουν τα ρούχα που θέλουν να αγοράσουν, έτσι δεν είναι? Ναι, γενικά βλέπουμε τα 2 τελευταία χρόνια που εμείς στην ουσία έχουμε ξεκινήσει. Ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και γρήγορα, εύκολα, δηλαδή οι άλλοι είναι στη δουλειά της, στον δρόμο, παντού και εμείς γενικά ανεβάζουμε πράγματα συνέχεια. Οπότε έχουν την ευκαιρία να δουν πάρα πολλά και να διαλέξουν, να κάνουν επιλογές, να τα συνδυάσουν. Γιατί εμείς συνήθως δίνουμε και συνδυασμούς πιο πολύ. Ναι, σετάρουμε, τα ανεβάζουμε στο Facebook. Και εφόσον όλοι. Όλη την ώρα. Είναι στο Facebook, απλά το βλέπουν, το παραγγέλνουν κατευθείαν. Εγώ το είδα αυτό, δηλαδή μου άρεσε. Πού, είχατε κάποια τοπάκια. Το συνδυάζετε με ένα τζιμ παντελόνι με μία φούστα. Επίσης και τα κοσμήματα είναι αυτά εξαιρετικά. Δικά σας αυτά τα κοσμήματα που φοράμε.
και τα συνδυάσατε μπαμπαμ. Ήρθατε κορίτσι και αυτό και αυτό. Είναι ωραίο να δούμε πρακτικές λύσεις στις κοπέλες πια, γιατί δουλεύουν και πολλή ώρα, δεν έχουν πολύ χρόνο και βοηθάει πάρα πολύ το ίντερνετ γι' αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, εμείς, σίγουρα. Ναι. Και βλέπουμε γενικά ότι όταν βάζουμε κάτι, αν βάλουμε μια μπλούζα μόνη της, δύσκολα θα έχουμε τηλέφωνα με τι να το βάλω από κάτω, πώς μπορώ να το συνδυάσω. Ενώ αν το βάλουμε κατευθείαν. Ναι, φαντάζομαι ότι οι περισσότερες παραγγελίες είναι set. Δηλαδή, όπως το ανεβάζουμε στη φωτογραφία, έτσι το παίρνουν. Σας εμπιστεύατε, Γιώργο, γιατί είπατε είστε και ειδικοί, οπότε γνωρίζετε. Και εμένα μου είπες. Εγώ, μ' άρεσε να το βάλω από κάτω. Λέω, πες μου με τι να βάλω αυτή τη φούστα, μέσα σε αυτό το μπλουζάκι. Και με βγάζετε τη δύσκολη θέση. Πες μου λίγο, η ιδέα πώς προέκυψε, το όνομα πώς δόθηκε. Ωραίο όνομα. Και κάνατε και ένα διαφορετικό, διαφορετικό διαφημιστικό, Βαλέντιν. Είχατε βάλει ένα κουτί στον δρόμο, το ανοίγαν οι κοπέλες και η πιο τολμηρή κέρδισε. Τι έγινε? Ναι. Είχαμε κάνει μία ενέργεια στη Λιφάδα. Τέλος πάντων, αυτό λογικά θα ακολουθήσει και σε άλλες περιοχές. Απλά θέλαμε να δούμε μία πρώτη αντίδραση. Είχαμε βάλει ένα κουτί με ρούχα μέσα, το είχαμε αφήσει στη μέση του δρόμου και απλά περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει. Γιατί έλεγε το κουτί, άνοιξέ με. Αλλά οκ, οι περισσότεροι περνάγανε, το κοιτάγανε. Το κοίταγανε έτσι, έτσι και μετά απλά φεύγανε. Υπήρχαν όμως πολλά κορίτσια που μπήκαν στον πειρασμό, το ανοίξανε και κερδίσανε τα ρούχα. Αχ, πού θα πάνε την άλλη φορά να είμαστε εκεί, εκεί, και τα κορίτσια που μας βλέπουν. Τα φοράς και τα κερδίζεις. Τα φοράς και τα κερδίζεις. Οπότε μπορεί να σας βρει κάποιος, θα πέσουν και οι διαφάνειες, βλέπουμε και πολύ ωραία ρούχα. Φορέματα, τι είναι στη μόδα τώρα την άνοιξη που έρχεται, εσείς τι προτείνετε? Αυτά θα τα δουν όλοι στη σελίδα σας, έτσι δεν είναι? Για πείτε μου τι προτείνετε. Λοιπόν, γενικά φέτος έχει πάρα πολύ παστέλ χρώματα. Βεραμάν, ροζ, όλα τα κίτρινο πολύ και επανέρχεται πάλι λίγο και το pin-up στυλ. Δηλαδή, κορετσίστικο λίγο το, ναι. Ναι, πουάρυγα ξανά. Βλέπω και φλωράλ όμως, έτσι, φορέματα τέτοια, λίγο διαφορετικά. Υπάρχουν σκιά σε όλα τα νούμερα, κορίτσια, γιατί εντάξει, όλα τα κορίτσια είναι πολύ αδύνατα. Υπάρχουν και κάποιες γυναίκες που να είναι λίγο πιο... Όλα τα νούμερα. Ναι, και έχουμε πελάτες που είναι από extra small μέχρι large, extra large. Ναι. Δηλαδή προσπαθούμε να καλύψουμε. Εντάξει, κάποια ρούχα βγαίνουν one size, okay, αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Ναι. Όμως και αυτό προσπαθούμε τουλάχιστον να έχουν μια φόρμα τέτοια που να ταιριάζουν σε όσο το δυνατόν περισσότερο σωματώδη. Είναι στη μόδα τα φορέματα, θα μου πεις, είναι στη μόδα ότι ταιριάζει στον καθένα. Αλλά επειδή πολλές γυναίκες λένε, τι είναι στη μόδα φέτος. Τι είναι στη μόδα φέτος? Το σορτσάκι που φοράω. Ψιλόμεσα. Ψιλόμεσα φούστες, ψιλόμεσα σόρτ, έτσι. Ναι. Και όχι τόσο κοντές φούστες φέτος. Φέτος είναι στη μόδα μέχρι τη γάμπα, ναι, 60's. Πιο πολύ midi. Και τζιν φορέματα, έτσι. Ναι, γενικά το τζιν φόρεμα πάρα πολύ καλά. Και το συγκεκριμένο, μάλιστα, πολλές φορές το έχουμε προτείνει και ανοιχτό με ένα τοπάκι, με ένα σορτσάκι. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι επειδή είναι φόρεμα μπορείς να το βάλεις μόνο σαν φόρεμα. Είναι πολύ πρακτικό αυτό. Ναι. Γιατί αγοράζουμε ένα ρούχο που έχει πολλές χρήσεις. Ναι. Δηλαδή μπορούμε να το βάλουμε σαν μπουκάμισο, μπορούμε να το δέσουμε. Βλέπουμε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ που μπορούν να σας βρουν για τις παραγγελίες. Και τη σελίδα σας. Και τη σελίδα σας και το mail σας. Κορίτσια, οι τιμές είναι προσιτές. Δηλαδή για μια κοπέλα που θέλει να αγοράσει αυτό που βλέπω τώρα, ας πούμε. Πού κυμαίνονται, από έως? Εμείς έχουμε πολύ οικονομικά ρούχα, δηλαδή τουλάχιστον προσπαθούμε, γιατί okay, σε κάποια δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, αλλά είναι και ανάλογα η ποιότητα. Μπορεί να ξεκινήσει κάτι από 10-15 ευρώ, ανάλογα αν είναι t-shirt, ξέρω εγώ, και να φτάσει μέχρι 40-45 maximum. Τουλάχιστον αυτό προσπαθούμε. Και πώς είναι η διαδικασία? Ναι, πολύ καλές οι τιμές, δεν το συζητάμε. Γιατί δεν μπορεί να πάρει κάτι πιο φθηνό, και η ποιότητα, δηλαδή δεν έχει σημασία να πάρει κάτι και να το φορέσει μια φεζόν. Πολύ σωστά, πολύ ωραία τα λέτε. Πώς είναι η διαδικασία? Δηλαδή, εγώ είμαι στο Facebook. Βλέπω αυτό το set και μ' αρέσει. Τι κάνω για να σας βρω και να μου έρθει στο σπίτι μου έτσι όπως είναι το σετάκι αυτό? Έχουμε πολλούς τρόπους. Για να πες μου. Όσους προλαβαίνουμε. Όλους προλαβαίνουμε. Πρώτα απ' όλα, το βλέπεις, σου αρέσει, μπορείς να στείλεις πάρα πολύ απλά ένα μήνυμα στο inbox, στο Facebook, να ρωτήσεις γι' αυτό, λεπτομέρειες, νούμερα, χρώματα, ό,τι θέλεις. 24 ώρες σχεδόν να περνάμε. 24 ώρες, ναι, σχεδόν. Οπότε μπορείς να κάνεις κατευθείαν την παραγγελία σου από το Facebook στο inbox. Ένας άλλος εύκολος τρόπος είναι να καλέσεις, να πάρεις τηλέφωνο. Αλλά το βασικό μας εμάς είναι το e-shop. Οπότε στο www.macadamiafashion.com μπαίνεις, κάνεις την παραγγελία σου εύκολα και την επόμενη μέρα το έχεις στο σπίτι σου. Να ρωτήσω κάτι. Αν εγώ κάνω μια παραγγελία, το δοκιμάσω και δω ότι δεν μου κάνει, σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Γίνεται επιστροφή ή όχι?
Μπορείς να το επιστρέψεις πίσω και να πάρεις κάτι άλλο ή άλλο νούμερο, αναλόγως, ό,τι θέλει. Η μεταφορά, η αποστολή του ρούχου επιβαρύνεται οικονομικά κάποιον που θα το αγοράσει ή πώς, γι' αυτό λέω, εξηγήσεις τη διαδικασία, ναι, λογικό είναι. Όλα τα ισόπεδια δεν μπορούμε να απορροφήσουμε και τα μεταφορικά. Και βέβαια προσπαθούμε από κάποιο ποσό και πάνω τα μεταφορικά να είναι δωρεάν. Αλλά συνήθως όταν η πελάτησα θέλει να αλλάξει κάτι και μας το επιστρέφει πίσω, δεν τη χρεώνουμε κάτι. Προσπαθούμε όσο μπορούμε αυτό, αν είναι ίσης αξίας αυτό που θέλει να αγοράσει και να τα αλλάξει, δεν έχουμε επιπλέον επιβάρηση. Εγώ που το αγαπάτε πάρα πολύ αυτό που κάνετε. Δηλαδή το εισπράττω, φαίνεται. Και μόνο που μου είπες ότι 24 έως 24 ώρες στο πόδι, πάνω να πει ότι το μυαλό σας είναι στη δουλειά και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το όνομα θα μου πείτε, γιατί εγώ το έλεγα στην Αγάπη, Μακαντάμ. Μακαντάμ, για να το μάθω, θα το πει Αγάπη, λέω ότι το λάθος. Πώς προέκυψε αυτό το ωραίο όνομα. Λοιπόν, είναι λίγο περίεργο και ίσως αστείο. Θα γελάσω. Όταν είχαμε πάει σε κάποιους προμηθευτές στο Λονδίνο στην αρχή, όταν ξεκινήσαμε, γιατί φέρνουμε πολλά ρούχα από το Λονδίνο και γενικά βλέπαμε συνέχεια, το Macadamia είναι καρπός. Ναι. Και βλέπαμε συνέχεια αυτό τον καρπό, για κάποιο περίεργο λόγο και δεν τον ξέραμε και συνέχεια το συναντάγαμε μπροστά μας. Καρμικό. Ναι, και μετά, όντως, και το αποδώσαμε κάπως έτσι. Και σκεφτήκαμε, γιατί μας άρεσε πάρα πολύ και σαν γραφή και όλο, και σκεφτήκαμε αφού το πρώτο μας ταξίδι συνδέθηκε με αυτό και ήταν το αστείο μεταξύ μας όλο αυτό, οπότε το όνομα προέκυψε από εκεί. Κάτι σημαίνει. Τα σοπάκια είναι στη μόδα φέτος, έτσι. Είδα στη σελίδα σας πολλά top. T-shirt, ε. Top και top κοντά, δηλαδή μπούστα. Αρκετά, ναι, μπούστο, ναι, το πακέτα λέγω. Είναι στη μόδα φέτος, θα φορεθεί πολύ αυτό. Ναι, πολύ. Μπορούμε να τα συνδυάσουμε και με τζίνι, μπορούμε και με φούστα, μπορούμε και με σόρτς, ίσως δεν ξέρω. Ναι, και με ψηλό μας είναι υπέροχο. Ναι. Οπότε πιστεύω, εντωμεταξύ το μπούστο μπορείς να το φορέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή είναι ανάλογα κιόλας, μπορείς να βάλεις με μια ζακετούλα από πάνω και να πας μέχρι στο γραφείο. Οκ, δεν είπα. Κατάλαβα. Είναι ανάλογα και το ύφος του δουλειά. Και το μπουκάμισο όμως, μπορείς να το δέσεις, να το φοράς από πάνω, το μπουκάμισο που είδαμε πριν. Και το βράδυ, αν θέλεις να βγεις έξω, γιατί το καλοκαίρι ράξει μετά τη δουλειά, συνήθως μια βόλτα πάμε. Κατευθείαν. Με μία γόβα και είσαι. Μου είπατε πολλά, έρχονται το Λονδίνο. Από πού προμηθεύεσαι το μεγαλύτερο όγκο των ρούχων σας και παρακολουθείτε τη μόδα, δηλαδή κοιτάτε τα ξανά περιοδικά. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα παρακολουθούμε, εννοείται, γιατί κυκλοφορεί στο εξωτερικό κτλ. Αλλά ο μεγαλύτερος όγκος, okay, έρχεται από το εξωτερικό. Έχουμε όμως και ελληνικά ρούχα, δηλαδή έχουμε αρκετές ελληνικές βιοτεχνίες που έχουν πολλά αξιόλογα κομμάτια. Αλλά τώρα έχουμε Αγγλία, Γαλλία, κάποια από Ιταλία. Εκεί κινούμαστε συνήθως. Κορίτσι, μου αρέσετε πάρα πολύ. Και μου αρέσει και η δουλειά σας πάρα και πολύ. Και εγώ θα δίνω και πιο συχνά από εσάς, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το ρουχαλάκι σήμερα. Ναι, πάρα πολύ. Θα την αγοράσω, την πρόλαβα εγώ, συγγνώμη. Θα έχουν άλλο. Θα μπει το ύψο. Είμαι ειλικρινή, μου το είπα να πούμε στα κορίτσια να πάρουμε τη φούστα αυτή να την αγοράσουμε όλη τη δουλειά στην εκπομπή. Τη άρεσε πάρα πολύ. Και τα κοσμήματά σας είναι πάρα πολύ ωραία. Και είναι ωραίο γιατί, α πούμε, τώρα εμένα μου συνδυάσατε ένα απλό, δεν είναι απλό, ένα καθημερινό μπλουζάκι όμως. Μπορούμε να το βάλουμε και στη δουλειά μας αυτό το μπλουζάκι. Και με τζιν παντελόνι. Και με ένα τζιν παντελόνι ή και με ένα σόρτς αργότερα, όταν λίγο ανοίξει ο καιρός. Ναι. Και έχοντας αυτό το κόσμο στην τσάντα μας. Αλλάζει. Το κάνουμε βραδινό. Φέρνουμε πολύ συγκεκριμένα κομμάτια στα αξεσουάρ, δηλαδή συνήθως κολιέ, για να μεταμορφώνεται το σύνολο. Έχετε πάρα πολλά πουλοβεράκια, τέλος πάντων, σε τέτοιο στυλ ρούχα. Το είδα στη σελίδα. Είναι πολύ πρακτικά αυτά. Αυτό. Όλα τα μπλουζάκια, πουλοβεράκια, τα κάνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ με ένα κολιέ που λες, τα αλλάζεις τελείως και έχεις άλλη εμφάνιση. Αυτό που φοράς εσύ. Ναι. Πες μου σε παρακαλώ, γιατί μου αρέσει πολύ αυτό το ροζ. Το ροζ. Το ροζ αυτό. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Ναι, είναι πολύ ωραίο και βολεύει και γενικά μπορείς να το βάλεις από τώρα μέχρι. Γενικά και όλο το καλοκαίρι με κοντομάνικα. Και ωραία χρώματα, φαίνεται διάθεση μα ροζ, ναι, εδώ έτσι. Ναι, κίτρινα πουλόβερ, τι ωραία κίτρινα με αυτό που έχετε στη σελίδα. Όλα τα κορίτσια που μα βλέπουν και θα μα δουν στο YouTube. Ή αν θέλετε ακόμα να μα ρωτήσετε κάτι για τα κορίτσια, αν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε, δεν ξέρω τι. Καραντίστη μόδα, papakistar.gr, θα σα φέρουμε αμέσω σε επαφή με τα κορίτσια. Εννοείται. Σα μιλάμε ειλικρινά, κάνουν εξαιρετική δουλειά. Και έχουν καταπληκτικά ρούχα. Αν δεν έχετε μπει στη σελίδα τους, να μπείτε οπωσδήποτε τώρα να καντάμε φάσιο. Είναι όλα τα ρούχα πάρα πολύ ωραία. Χωρίς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θέλω να πάτε και στις Βραζιλιάνες. Να δείτε και τις Βραζιλιάνες. Αυτές αγαπητοί μου δεν δίνονται. Αυτές δίνονται. Εμείς θα τις δείσουμε, διότι δεν θέλουμε να τις βλέπουμε έτσι τόσο άσχημες που είναι. Δεν γίνεται. Θα σας πάμε λίγο μέχρι τη Βραζιλία και στο καρναβάλι και ερχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ντυμένοι με τις παραδοσιακές λευκές στολές, οι πιστοί τοπικών θρησκευτικών δοξασιών ευλόγησαν το σαμπαδρόμιο του Ρίο Ντετζανέιρο εν ώψη των καρναβαλικών εκδηλώσεων. Χορεύοντας σάμπα, τίμησαν μια παράδοση που συνδέει την θρησκεία με το καρναβάλι. Το δημοφιλέστερο και πιο εντυπωσιακό καρναβάλι του κόσμου φέτος θα διαρκέσει από τις 13 μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου. Στην Βενετία, πάνω από 100.000 άνθρωποι έφτασαν στην πλατεία του Αγίου Μάρκου για να παρακολουθήσουν από κοντά την περίφημη κάθοδο του Αγγέλου που γίνεται κάθε χρόνο λίγες ημέρες πριν από το καρναβάλι. Φέτος ο άγγελος που πέταξε ήταν η 19χρονη Μαριάννα Σερένα που κέρδισε τον περσινό διαγωνισμό ομορφιάς του καρναβαλιού. Κύριο χαρακτηριστικό του καρναβαλιού είναι οι φημισμένες βενετσιάνικες μάσκες, τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι της Βενετίας κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων. Οι αρχικές μάσκες είχαν πολύ απλό σχεδιασμό. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, οι μάσκες του καρναβαλιού εξελίχθηκαν σημαντικά, τόσο σε θεματολογία, όσο και σε κατασκευή. Αυτό το διάλογο πρέπει να τον ακούσετε, αυτό το διάλογο πρέπει να τον ακούσετε, πρέπει να τον ακούσετε αυτό το διάλογο. Δείχνει πόσο σχετική είναι η Βαλεντίνη, δεν πειράζει. Λοιπόν, καταρχάς από αυτό που ξέρω, ότι φοράω παπούτσι Μάρα. Ωραία. Μάρα Σουζ. Μάρα Σουζ. Εσύ φοράς παπούτσι Σαντέ. Τα έχω πάρει το Μάρα Σουζ όμως. Πολύ ωραία. Και θα δείξουμε τσάντες. Πολ Μπουτίκ, που τι έμαθα σήμερα ότι είναι ο Πολ. Ο Πολ είναι Άγγλος σχεδιαστής. Καλησπέρα, Ζα. Καλησπέρα, Ραγκαντή, που είσαι κοντά μας, εκπρόσωπος Μάρα σου. Ευχαριστώ, καλησπέρα και σε εσάς. Ο Πολ Μπουτίκ είναι τσάντες, ένα πολύ ιδιαίτερα γνωστό brand name που υπάρχει στην ελληνική αγορά τα τελευταία 3-4 χρόνια. Έχω αγοράσει την τσάντα που την έχω αγοράσει. Έχετε αγοράσει και εσύ έχεις αγοράσει, Βαλεντίνη. Εγώ έχω αγοράσει, το ξέρω. Λοιπόν, και ο Πολ λοιπόν είναι ένας Άγγλος σχεδιαστής. Με pop στοιχεία στις τσάντες του, πολύ ενημερωμένος από τους μεγάλους οίκους. Καμία σχέση με εμένα δηλαδή. Καμία σχέση, ναι. Ωραία. Και φιλτράρει διάφορα στοιχεία μόδας και τα διαμορφώνει στις τσάντες του. Είναι πολύ ιδιαίτερες, πολύ ιδιαίτερα κομμάτια. Και το καλό είναι ότι είναι και πολύ καλές ποιοτικός, σε σωστή τιμή και δεν κυκλοφορούν σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι δεν θα δούμε μια κοπέλα να φοράει μια τσάντα μας. Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό. Κυκλοφορούν συγκεκριμένα κομμάτια, συγκεκριμένες σειρές. Ανά δύο μήνες ανανεώνει πάρα πολύ τις σειρές του. Οπότε είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραία επιλογή για τις γυναίκες. Για να δούμε λοιπόν τσάντες, χρώματα, λευκό, μπλε, κίτρινο, από ό,τι βλέπω έτσι δεν εράνια μου. Πολλά χρώματα, λευκό πολύ επίκαιρο και μπλε που έχουμε πει και στην προηγούμενη μας εκπομπή. Ναι. Και βλέπετε ότι η συγκεκριμένη τσάντα κάνει μία τριχρωμία με λεπτομέρειες φιδιού γκριζόμαυρες. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά χρώματα σε μία τσάντα, αλλά το αποτέλεσμα είναι τόσο chic, αλλά τόσο μοντέρνο ταυτόχρονα. Και άλλη μία ιδιαιτερότητα που έχουμε στις συγκεκριμένες τσάντες, κρέμονται πάντα charms, διάφορα διακοσμητικά, με αποτέλεσμα αυτό να γίνεται και το σήμα κατά τα θέα της Paul's Boutique. Η νέα συλλογή της Paul's Boutique, λέμε, σωστά το έχω μπορούμε να τη συνδυάσουμε με τζιν παντελόνι, με τζιν σορτσάκι. Με τα σορτσάκια μας, με πολλά τίσερ που θα φοράμε τώρα που αρχίζει και θα ανοίγει σιγά σιγά ο καιρός. Με τα φορεματάκια μας, με βαμβακερά ρούχα. Ξέρεις και τι μου αρέσει αυτές οι τσάντες, ότι είναι μεγάλες. Δηλαδή γίνεται και βαλίτσα. Η δικιά μου τσάντα συγκεκριμένη μπορεί να είναι και πιο βαριά από μένα. Είναι πολύ. Κορίτσια, επειδή όλες τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, θέλουμε μεγάλες τσάντες, να χωράνε όλα μας τα πραγματάκια, να μην σπάνε, να είναι σταθερές και αυτό είναι πολύ σημαντικό να επισημάνω συγκεκριμένες τσάντες. Όλες από κάτω έχουν καρφάκια, οπότε δεν χάνουν το σχέδιό τους και είναι άνετες να φορέσουμε τα πράγματά μας και να τα κουβαλάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και χρώματα πολλά. Και έχει κάποιες λεπτομέρειες στο φερμουάρ πολλές φορές που είναι αυτό πολύ. Που κάνει είναι τη διαφορά. Αυτά τα charms που έλεγα. Να και στη συγκεκριμένη τσάντα, τα συγκεκριμένα charms κάνει με ένα λουράκι φλούο χρώμα πράσινο, φλούο εννοώ το φωσφοριζέ χρώμα και δίνει μια έντονη τριχρωμία στην ασπρόμαυρη τσάντα χωρίς να την κάνει κλασική. Βάζοντας αυτή την πινελιά την κάνει πολύ φρέσκια, πολύ μοδάτη και κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει στις τσάντες.
πάρα πολύ αυτά που κρέμονται. Μπορεί βέβαια όταν περπατάς να κάνουν λίγο θόρυβο, τα βάζω, ξέρεις, αλλά χάνουμε. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί δίνουν κάτι διαφορετικό, δεν είναι μια κλασική τσάντα. Αρέσουν τόσο πολύ κορίτσια που τώρα που δειγματιστήκαμε εμείς για την επόμενη σεζόν, υπάρχουν τόσο μεγάλη ζήτηση στα τσάντα που μπορούμε να τα παραγγείλουμε και ξεχωριστά. Δηλαδή κάποια κοπέλα μπορεί να θέλει να βάλει το τσάρμ στον Paul's Boutique σε μια άλλη τσάντα και διατίθονται και ξεχωριστά. Σαν αξεσουάρ δηλαδή, μπορούμε να βάλουμε, να το πάρουμε και να το βάλουμε στην τσάντα. Ακριβώς. Πάρα πολύ. Και έχει πολλά χρώματα, οπότε μπορούμε να το συνδυάσουμε με πολλά χρώματα σε ρούχα αλλά και σε παπούτσια. Ναι. Πάρα πολλά χρώματα, γιατί ξεκινάει με βάση με ένα basic χρώμα, με ένα σταθερό χρωματάκι και από εκεί και πέρα οι λεπτομέρειές του γίνονται πιο pop, με πιο έντονα χρώματα για να δώσει, να στιγματίσει το στυλ του. Για να δω. Αυτή, ας πούμε, είναι μια τέλεια σειρά, ναυτικό look, μπλε, λευκό και βλέπουμε καμβά στη μέση ριγέ, το οποίο το ριγέ θα το δούμε σε πάρα πολλές μορφές, είτε στα παπούτσια, είτε στις τσάντες, είτε σε μαγιό, είτε σε t-shirt. Και βλέπετε πόσο ωραία και αριστοκρατική τσάντα είναι. Είτε μικρό, είτε μεγάλο. Του, γιατί έχει και το πιο μικρό του. Αυτό είναι σημαντικό. Ότι αν υπάρχουν κάποιες κυρίες που δεν αγαπούν τις μεγάλες τσάντες. Θέλουν κάτι πιο μικρό, κάτι πιο κομψό. Ναι. Βέβαια. Οπότε το συνδυάζεις. Μπορεί να σου αρέσει το σχήμα αυτό και τα χρώματα και να μην την βρεις μόνο σε μια μεγάλη τσάντα. Βρίσκεις το μικρότερο βαλιτσάκι, οπότε μπορεί να βολευτεί μια κυρία. Και όχι τίποτα. Μπορούμε να τη βάλουμε και πιο βράδυ. Μπορούμε να τη βάλουμε σε μια καλή περίσταση. Να βγούμε το βράδυ, να βάλουμε το πεδιλό μας, να βάλουμε την πλατφόρμα χωρίς να κουβαλάμε συνεχώς τη μεγάλη τσάντα. Και να συνδέσουμε τώρα με αυτό που λέγαμε με τον ανθοπόλιο, το κίτρινο πλέον έχει γίνει το χρώμα του πάθους μας. Ναι, και όχι ναι, του μίσου. Ναι, αν κουβαλάς αυτή την τσάντα, περπατάς με ένα πάθος στο χέρι. Εγώ θα το πω το χρώμα της μόδας φέτος. Παιδιά, κορίτσια, είναι πάρα πολύ μόδα φέτος. Θα το δούμε σε όλες τις εκφάνσεις. Με έντονη διχρωμία το μαύρο, βλέπετε και στις συγκεκριμένες τσάντες μέσα οι φόδρες τους, τα κορδόνια συνδυάζονται με το μαύρο. Τέλειος συνδυασμός, πολύ καλοκαιρινό, να ανέβει και λίγο η ψυχολογία μας. Και με φερμουάρ ράνια που είναι σημαντικό, γιατί κυκλοφορούμε με το μετρό, κυκλοφορούμε με λεωφορεία. Υπάρχει πρόβλημα γενικώς. Εννοείται πάντα και να τονίσουμε ότι όλες οι τσάντες έχουν μακρύ λουράκι για να μπορούμε να τις φορέσουμε χιαστή στον ώμο μας. Γιατί ακόμα φοράμε ένα μπουφανάκι, ένα σακάκι, οπότε δεν είναι τόσο εύκολο αν δεν έχει ένα μακρύ λουράκι. Ακριβώς. Ή είμαστε στα. Κυκλοφορούμε, είμαστε για ψώνια, δεν μπορούμε να την κουβαλάμε συνέχεια στον ώμο. Βοηθάνε πάρα πολύ αυτά τα λουράκια. Πάρα πολύ. Και αυτή που θα δούμε τώρα μου άρεσε εμένα πάρα πολύ. Για να τη δούμε, για να δούμε ποια στιγμή. Έχουμε πολύ έντονο χρώμα, δηλαδή. Αυτή είναι ξεχώρισα. Είναι φανταστική. Γιατί την ξεχώρισε. Μου άρεσε πάρα πολύ το καστρό και μου άρεσε πάρα πολύ η αλυσίδα. Δίνει κάτι, είναι ταυτόχρονα απλό και πιο επίσημο. Σαν να λέει θέλω να την κάνω τώρα. Είναι mix and match, τα συνδυάζει όλα. Έχει καστόρινο δέρμα, λεπτομέρειες χρυσές για να την κρεμάμε στον ώμο μας. Είναι εύκολη τσάντα, μαλακιά τσάντα. Με αποτέλεσμα να βολεύει πάρα πολύ τις καθημερινές κοπέλες που κινούνται πολύ και θέλουν τα πράγματά τους να είναι και να τα βρίσκουν εύκολα. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Αγαπημένο χρώμα, γίνες αποχρώσεις. Συνδυάζουμε, Ράνια, γιατί είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, θα το συζητήσουμε αυτό. Συνδυάζουμε τελικά το παπούτσι με την τσάντα ή όχι? Μου αρέσει αυτή η ερώτηση. Μου αρέσει! Γιατί δεν συνδυάζω ποτέ σωστά τα παπούτσια με την τσάντα. Θα το ξαναπώ. Εμένα προτείνω διαφορετικά χρώματα. Άλλη τσάντα, άλλο παπούτσι. Είναι πιο φρέσκο, είναι πιο ιδιαίτερο το στυλ μας. Ξεφεύγουμε λίγο από αυτό το classic τσάντα παπούτσι το ίδιο χρώμα. Άμα κάνει όμως μπαμ που λέμε η τσάντα, να προτιμήσουμε το παπούτσι να είναι πιο ήσυχο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Βοηθάμε τις πελάτες. Χρησιμοποιούμε ένα χρώμα μέσα από την τσάντα και συνδυάζουμε το παπούτσι. Για παράδειγμα, είδαμε λευκό με μπλε τσάντα. Μπορούμε να συνδυάσουμε το λευκό το αθλητικό που φοράω εγώ σήμερα. Σνίκες που θα δούμε σε επόμενη εκπομπή, γιατί είναι και πάρα πολύ στη μόδα. Πολύ στη μόδα. Όπως επίσης και τα χρώματα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό, φούξια φλουό, φανταστικό. Είναι αντιπροσωπευτικό χρώμα του συγκεκριμένου μπραντ. Και αυτό που θέλω πάρα πολύ να τονίσω, είναι πολύ γνωστός για τα clutch pack, τα πορτοφολάκια του, τα οποία βολεύουν πάρα πολύ το καλοκαίρι να τα κρατάμε αντί για μια μεγάλη τσάντα. Έτσι, και φέτος θα δούμε και πάρα πολύ τα και φακέλους και θα δούμε και πουκιά τσάντες, τα οποία υπήρχαν σε πιο ρετρό εποχές, επανέρχονται με μακριά λουράκια, σφίγγουν στα λουράκια και είναι πάρα πολύ στη μόδα. Παρόλο που είναι καλοκαίρι όμως, επιλέγουμε και τα πιο σκουρόχρωμα λίγο. Δεν τα λέμε όχι. Δεν τα αφήνουμε. Πάντα κάνουμε διαδοχικά τις αλλαγές μας. Και τη μαύρη τσάντα θα κρατήσουμε και τις γίνες αποχρώσεις, αλλά όσο πάμε, κρατάμε και τα χρώματα της μόδας. Βλέπω συνδυασμό όμως με γίνες.
φθηνές αποχρώσεις και λίγο πιο σκουρές. Δεν αρέσουν αυτοί οι συνδυασμοί, γιατί δεν αποκλείσει κανένα χρώμα έτσι. Δεν αποκλείσει χρώμα και σας λέω, η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου μπραντ είναι χρησιμοποιεί τα βασικά χρώματα τις γίνες αποχρώσεις και βάζει ένα φούξια φλουρουράκι. Και προηγούμενο μου άρεσε πάρα πολύ. Βάζουμε ένα μπέζ με ένα φωσφοριζέ πράσινο. Όπως εδώ, ας πούμε, βάζουμε το λουράκι άλλο το χρώμα βλέπετε. Τη τσάντα. Οπότε έχεις και πολλές επιλογές να παίξεις τα χρώματα και στα ρούχα σου τώρα. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ εύκολο να συνδυάσουμε παπούτσια. Δηλαδή, η δεξιά, αν πάρουμε, είναι λευκή βάση με πετρόλ λουράκια. Μπορούμε άνετα να φορέσουμε από κάτω μία φιδίσια πετρόλ γόβα που θα δούμε στην πορεία ή ένα ωραίο πέδιλο με κορδόνια σε πετρόλ χρώμα, ένα ωραίο σνίκερ, χωρίς να βάλουμε το άσπρο και να κάνουμε μονότονο τον ντύσιμό μας. Ναι. Και επίσης, ερώτηση κλασική γιατί ενδιαφέρει τις κυρίες, το οικονομικό. Πώς κυμαίνονται αυτές οι τσάντες? Και τώρα θα φτάνεις τώρα, λέω αλήθεια. Είναι σε πολύ καλές τιμές. Συνδυάζουν πολύ καλά το design, την ποιότητα και τις τιμές. Ξεκινάμε από 60 ευρώ για τα μεγάλα μεγέθη, πάντα μιλάμε, και να φτάνουμε μέχρι 100-110 ευρώ τα ακριβότερα. Νομίζω πως όλες οι κυρίες, οι περισσότερες, επειδή είναι γνωστές σε πολλούς μπουτίκ, γνωρίζουν για τις τιμές του. Δηλαδή ξέρουν και την ποιότητα, ότι συνδυάζει ποιότητα και τιμή. Δηλαδή δίνεις. Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις, που το λέμε πολλές φορές. Μα δεν είναι και ακριβές τσάντες, έτσι. Δίνεις ένα ποσό που δεν είναι και πολύ ακριβές τσάντες, δηλαδή δεν είναι 200 και 300 ευρώ, και 400 ευρώ. Ενώ η εμφάνισή τους είναι για πολύ ακριβές τσάντες. Πιστέψτε με, έχει τόσο φανατικό κοινό. Ήδη τις στήσαμε προχθές στα μαγαζιά μας, τις ανεβάσαμε στο Facebook και στο Instagram και ήδη έχουν ξεκινήσει πωλήσεις. Είναι πολύ αγαπημένες τσάντες των γυναικών. Αυτές που δεν ξέρουν, τις προκαλούμε να τις γνωρίσουν. Είναι πολύ ωραίες και προτείνω πολύ να τις κρατήσουν. Και είναι και σκληρές τσάντες. Όταν λέω σκληρές, τι εννοώ? Είναι αυτό που είπες πριν. Έχουν στον πάτο κάτω αυτό, ναι, και δεν αλλοιώνεται καθόλου μέσα στην τσάντα. Δηλαδή, όχι, όχι. Είναι πολύ σημαντικό. Έχω διαπιστώσει αυτό εγώ, γιατί δεν κάνω καλή χρήση στην τσάντα. Το ομολογώ. Είναι πολύ σημαντικό, ναι. Γιατί όταν τη βαραίνουμε την τσάντα, αν δεν είναι καλή ποιοτικό ή αν δεν έχει κατάλληλους πάτους, κρεμάει. Ενώ σε αυτές τις τσάντες δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και φέτος έχει βγάλει και πολύ ωραίες μαλακές τσαντούλες. Πέρασε προηγουμένως, είναι κάτι ασπρόμαυρες, που μπορούμε να τις κάνουμε και τσάντες ταξιδίου. Έτσι, θέλουμε να είμαστε για το ταξίδι μας, για το μπάνιο μας, έτσι, πιο fashion. Στη θάλασσα, δηλαδή, υπάρχει κάτι που μπορούμε να πάμε και στην παραλία. Γιατί πλέον οι γυναίκες πηγαίνουν στην παραλία αρκετά περιποιημένες, και κουβαλάνε και πράγματα. Και κουβαλάνε. Δεν βέβαια σε αυτό. Δεν πάμε με μάσκαρα, ρούχα και τα λοιπά στην παραλία. Αλλά θέλουμε να πούμε το βράδυ. Ακριβώς. Εμείς όταν πάμε για μπάνιο, πάντα θα κάνουμε τον ντουζ μας, κορίτσια. Έχουμε τα φρόλουτρά μας, μία λαξιά, να αλλάξουμε το μαγιό μας. Εμείς είμαστε στην παραλία, τα έχουμε οργανωμένες. Μία είναι αυτή η τσάντα που προτείνω. Έτσι, που είναι shopping bag μεγάλη, που μπορούμε να βάλουμε όλα μας τα πράγματα και εννοείται ότι μπορούμε να την βάλουμε και στην θάλασσα. Θα δούμε αργότερα, έχει πάρα πολλά χρώματα. Θα δείτε πολλά εμπριμέ, να ας πούμε αυτή είναι γκρι με φουξία λουράκια. Υπάρχουν κάτι ασπρόμαυρες λεοπάρ, υπάρχουν κάτι άλλες γκρι με διχρωμία κίτρινο, οι οποίες είναι πολύ ανάρφες και για ταξίδι, για διακοπές, για θάλασσα. Πορτοφόλι συνδυάζουμε με τσάντα, ή μπορούμε να πάρουμε μια τσάντα π.χ. κίτρινη, πρέπει το πορτοφόλι να είναι απαραίτητα κίτρινο, ή μπορούμε να πάρουμε πορτοφόλι άλλο χρώμα? Αναλόγως τι μας αρέσει. Εγώ πάλι προτείνω ότι το διαφορετικό, μου αρέσουν τα διαφορετικά. Το ασορτή το προτείνω μόνο σε βραδινές εμφανίσεις. Θα μου άρεσε δηλαδή η κίτρινη τσάντα με το λευκό πορτοφόλι με ένα μαύρο πορτοφόλι. Και ένα έξυπνο που έχουμε σε αυτές τις τσάντες, υπάρχουν κάποιες τσάντες οι οποίες γράφουν πάνω τα καρτεράκια reversible. Δηλαδή ότι μετατρέπονται. Η τσάντα που είδαμε πριν, η shopping bag, ενώ δείχνει κίτρινη έξω και μαύρη μέσα, μπορούμε να το αλλάξουμε το μέσα έξω και να γίνει μαύρη εξωτερική της μεριά και κίτρινη μέσα. Είναι σαν τα μαγιό που είναι δύο φορές. Από δύο όψεις μπορούμε να το βάλουμε και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Ναι. Και φέτος το έχει σε πάρα πολλά του σχέδια, σε πολλούς φακέλους, σε πολλές μεγάλες τσάντες και δίνει έτσι την εναλλακτική στην γυναίκα να χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικά χρώματα. Αγοράζει μία τσάντα και ουσιαστικά να έχει δύο. Για να μην κουράζει, γιατί και εμείς οι γυναίκες λίγο όταν κουβαλάμε την ίδια τσάντα, κουραζόμαστε λίγο, θέλουμε να την. Και έτσι μπορεί να τη συνδυάσει και με περισσότερα ρούχα. Και με περισσότερα ρούχα, με περισσότερα παπούτσια. Βαριόμαστε μια τσάντα μας, αλλάζουμε την όψη της. Όχι, θα πούμε στον σύντροφο, πάρε μας μια άλλη. Δεν θα το πούμε του συντρόφου το τρίκ που εμείς θα του πούμε να την πάρει. Θα του πούμε να την πάρει. Αλλά θα μας πει, εντάξει, άμα αλλάζει και λίγο, φέρτε τη μέσα έξω. Και πού θα σε βρούμε, πέφτουν βέβαια σε διαφάνειες, αλλά πέστε και εσύ τα. Λοιπόν, είμαστε στο Μαρούσι, Μητροπόλεως 9, Νέα Σμύρνη Ελευθερίου Βενιζέλη 28 και στο Νέο Κόσμο Βρεσθένης 15-15.
17. Facebook, Instagram, έτσι, τα πάντα. Facebook, Instagram, γιατί εσύ μου λες για το Instagram συνέχεια. Instagram, Instagram. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ ωραία διαφήμιση. Βλέπουμε πολύ ωραία τα πράγματα μας μέσα. Να δούμε και μια κοπέλα που κάνει μια διαφορετική διαφήμιση, Ράνια. Είναι ένα μοντέλο που δεν είναι όμως τις γνωστές αναλογίες, το κλασικό, το δίμετρο, οι αναλογίες του μοντέλου. Στέκα. Η στέκα που δεν μας αρέσει κιόλας, η αλήθεια. Μπράβο, είναι. Την αγαπάμε αυτή την κοπέλα. Ναι, και να τη δούμε λίγο, γιατί μας άρεσε αυτό το θέμα. Αυτή είναι η Ashley Graham από την Νεμπράσκα της Αμερικής. Έχει κάθε λόγο να νιώθει περήφανη, όχι μόνο γιατί είναι πανέμορφη, αλλά γιατί είναι μια υπέρβαρη γυναίκα, η οποία στις 9 Φεβρουαρίου θα φιλοξενηθεί στις σελίδες του αντρικού περιοδικού Sports Illustrated. Η Ashley θα γράψει τη δική της ιστορία, καθώς θα σταθεί επάξια δίπλα σε καλονές όπως η Kate Upton, η Heidi Klum και η Sanya Liman. Η 26χρονη ποζάρει με μαγιό, δείχνει τις πληθωρικές της καμπύλες στο φακό και δεν διστάζει να ξεσηκώσει τους άνδρες. Το περιοδικό κυκλοφόρησε ένα διαφημιστικό σποτ που δείχνει την Ashley Graham να περπατά στην παραλία, ενώ στο τέλος πετά το επάνω μέρος του μαγιό και χαμογελά πονηρά στην κάμερα. Δεν υπάρχει λόγος να κρύβονται, έχουν κάθε λόγο να καμαρώνουν. Ο κόσμος είναι έτοιμος για περισσότερες καμπύλες στα μπικίνι, είπε η Graham κατά την παρουσίαση της νέας διαφημιστικής καμπάνιας. Λοιπόν, έχουμε τώρα δίπλα μας μια κυρία. Την κυρία Κυρίτσι, η οποία είναι σχεδιάστρια μόδας, κάνει πάρα πολύ ωραία ρούχα. Και είναι και πολύ ωραία γυναίκα, εγώ θα συμπληρώσω, να τα λέμε και αυτά. Εννοείται. Είναι σημαντικό. Και είναι εδώ σήμερα για να πει πώς βλέπει τη γυναίκα την άνοιξη, το καλοκαίρι, γενικότερα. Γιατί μια γυναίκα, όταν λέει τη γνώμη της, μετράει και περισσότερο από ότι ένας άνδρας. Έτσι δεν είναι. Είμαστε πιο σκληρές οι γυναίκες, εμείς να πούμε τις γυναίκες. Έτσι δεν είναι, κυρία Κυρίτσι. Έτσι είναι. Ακριβώς. Τώρα, εγώ τη γυναίκα. Την ύφη, να το πω έτσι. Την ύφη. Την ύφη τη βλέπω πολύ αέρινη, με διαφάνειες, με πολύ ελαφριά νηφικά, γιατί αυτά είναι τα νηφικά που μου αρέσουν και αυτά κάνω όλα αυτά τα χρόνια. Με ανοιχτή πλάτη, έτσι λίγο... Όταν λέτε, έχουμε ανοιχτή πλάτη, άρα το μπούστο είναι κλειστό. Ναι. Το θέλετε έτσι ή όχι. Να μην ξεχνάμε ότι είναι μυστήριο, είμαστε στην εκκλησία, οπότε το μπούστο μας είναι... Λίγο πιο κλειστό. Αλλά η πλάτη όμως. Πλάτη. Έξω. Πλάτη. Πώς έχει επηρεαστεί, θέλω να μου πείτε, η βιομηχανία του γάμου από την κρίση. Χτυπήθηκε, λογικό είναι. Διότι εκεί που οι νύφες δίναν πολλά λεφτά για να κάνουν ένα γάμο, τώρα μαζεύτηκαν. Γιατί το πληρώνει και ο γαμπρός συνήθως τον νηφικό. Ναι. Συνήθως έτσι. Η πεθερά. Η πεθερά, ναι. Ακόμα καλύτερα. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς και εσείς προσαρμοστήκατε και πώς περάσατε στην νέα εποχή, να πούμε έτσι, για τους γάμους. Εγώ πάντα είχα μια πολύ καλή σχέση ποιότητας τιμής, οπότε δεν είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχω το κοινό μου, τις πελάτησές μου, η μία πελάτησα μου φέρνει την άλλη. Δεν μπορώ να πω ότι έχω αναγκαστεί να ρίξω πολύ τις τιμές. Εντάξει, έχουμε συμπιεστεί όσο γίνεται περισσότερο, αλλά είμαστε πάντα σε πολύ λογικά πλαίσια για τη δουλειά που κάνω πάντα. Εδώ βλέπουμε ήδη εικόνες από τη δουλειά σας, από τις νηφούλες, πώς βλέπετε τις νηφούλες. Τα υφάσματα που προτιμάτε, πώς είναι, ποια είναι η πρότασή σας? Αγαπάω πάρα πολύ τις δαντέλες και τις μουσελίνες και το πολύ μαλακό μεταξωτό τούλι. Και όπως είπα και πριν, τα νηφικά μου είναι πάρα πολύ ελαφριά. Και οι γραμμές μου είναι περισσότερο vintage. Και όπως βλέπω, επικεντρώνεσαι στην πλάτη αρκετά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, τονίζεται την πλάτη της γυναίκας. Είναι το φετίχ, θα λέγαμε, στα δική σας δουλειά. Πάντα έκανα ανοιχτή πλάτη. Την πλάτη να ανοιχτή την κάνω 15 χρόνια. Έχω πολύ μεγάλη αγάπη στην πλάτη. Είναι ωραίο αυτό, είναι ωραίο. Είναι θηλυκό σημείο, δηλαδή είναι ωραίο να φαίνεται και να νιώθει και μοναδική εκείνη την ημέρα η γυναίκα. Πέπλο, είστε υπέρ? Το πέπλο το κάνει λίγο πιο κλασικό το όλο κόνσεπτ. Τα τελευταία χρόνια έχουμε λίγο απομακρυνθεί από το πέπλο. Προτιμάμε άλλες λύσεις όπως κάποιες κορδέλες στα μαλλιά, κάποια στεφανάκια, ίσως από λουλούδια από την ίδια τη δαντέλα. Πιο έτσι μοντέρνα στοιχεία. Πολύ υπάρχουν όμως και κάποιες νύφες οι οποίες ακόμα βάζουν και πέπλο. Βλέπω ότι ειδικά σκηνικός αγκαλιάζεται το κορμί της γυναίκας, όπως μπορώ να καταλάβω. Έτσι, μια πρώτη ανάγνωση που κάνω σε αυτά που βλέπουμε. Εξαιρετικό νηφικό αυτό. Πάρα πολύ ωραίο νηφικό. Και ταυτόχρονα. Αλλά και θηλυκό για κομψό. Και έχει πλάτη ντυμένη με μια πολύ έτσι vintage λεπτή δαντέλα. Και όλο το νηφικό είναι από ολομέταξο silk jersey. Ναι, silk jersey είναι. Σε αγαπάτε τα σκησίματα? Διακριτικά ναι. Ναι, θεωρώ ότι ένα άνοιγμα στο πόδι δίνει και ύψος
αυτή τη άλλη. Και φαίνεται λίγο και το παπούτσι. Τι μπορεί να δώσει ύψος σε μια κυρία, γιατί είναι σημαντικό αυτό και για τις νύφες και όχι μόνο, αλλά εκείνη την μέρα θέλουν όλες οι κυρίες να είναι μοναδικές. Όπως επίσης και να κοπούν και λίγο τα κιλά. Δηλαδή, αν κάποια κυρία είναι, δεν είναι τόσο. Έχει το μεσογειακό σώμα. Πώς μπορούμε να το κλέψουμε λίγο στο νυφικό. Καταρχήν, χρησιμοποιώ πολλά κάθετα στοιχεία. Δηλαδή, ή θα έχει μπροστά ένα πιάσιμο με κάποιο τραπέτσι, λίγο κάθετο στοιχείο μπροστά, ή πίσω μια διχρωμία με ένα nude tulle που πάλι δημιουργώ έτσι κάθετα στοιχεία. Ή κόβω το νυφικό κάτω από το στήθος, δηλαδή φέρνω τη δαντέλα μέχρι το στήθος και από εκεί και κάτω μουσελίνες. Αυτό αμέσως δίνει ύψος. Και όσο πιο πάνω ανεβαίνει ένα νυφικό, τόσο περισσότερο ψηλή φαίνεται η νύφη, η κοπέλα μας. Δηλαδή, ένα strapless, για παράδειγμα, που τόσα χρόνια ακούμε strapless και strapless, τώρα ευτυχώς δεν είναι πολύ στη μόδα, κοντένει μια κοπέλα όσο γίνεται περισσότερο. Αλήθεια. Δεν το ξέρουν πολύ, αλλά αυτό είναι. Και οι νύφες προτιμούν strapless. Γενικώς βλέπω ότι αγαπούν το strapless οι Ελληνίδες. Ναι, γιατί θεωρούν ότι αυτό το κομμάτι εδώ είναι πολύ ωραίο και πρέπει να φαίνεται. Αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι για να τονίσεις ένα μπούστο. Να δώσουμε και μια συμβουλή. Δηλαδή, ποιες κυρίες πρέπει να επιλέγουν, αν πρέπει, που εσείς δεν αγαπάτε και πολύ τα strapless νυφικά. Δηλαδή, το μπούστο να είναι πώς. Δηλαδή, γιατί βλέπουμε και κυρίες που φορούν ένα strapless νυφικό, όπως και ένα strapless φόρεμα. Εντάξει, και δεν πηγαίνει πολύ. Ποιες κυρίες πρέπει να το επιλέγουν το strapless. Καταρχήν πρέπει να είναι πολύ στεγνό το όλο πάνω μέρος. Δηλαδή το strapless θα κόβει αριστερά-δεξιά. Μια κυρία που έχει μεγάλο στήθος, εδώ θα την κόβει στο στήθος. Όπως θα κόβει και πίσω στην πλάτη ένα strapless, γιατί αλλιώς δεν στηρίζεται. Οπότε εγώ θα προτιμούσα άλλες γραμμές. Ίσως μια τυράντα, δαντελένια, λίγο ένα V. Αυτές είναι γραμμές που κολακεύουν και οτιδήποτε έτσι κάθετο στοιχείο δίνει ύψος σε αντίθεση με οριζόντια στοιχεία όπως είναι το strapless. Είστε υπέρ του λευκού χρώματος στο νυφικό, γιατί τελευταία βλέπουμε ότι έρχονται και κάποια έτσι μόδα που δεν είναι και τόσο το λευκό. Βλέπουμε κάποια ροζ απαλό, ίσως νεκρού. Και κόκκινα νυφικά έχουμε δει. Είστε υπέρ αυτής της λογικής, είστε του κλασικού του λευκού νυφικού. Λευκό μέχρι το χρώμα της βανίλιας είναι δική μου έτσι, άποψη. Και πολύ το nude μέσα από την δαντέλα, γιατί την βγάζει προς τα έξω, αναδεικνύει τη δαντέλα. Πώς φοράς εσύ τη δαντέλα και είναι πάνω στο δέρμα. Αν τη φορούσες πάνω σε ένα λευκό μανίκι εσωτερικά, δεν θα φαινόταν η δαντέλα τόσο πολύ. Τονίζεται η δαντέλα έτσι. Άρα εσείς θέλετε γυμνό το χέρι από μέσα για να μπορεί να τονιστεί η δαντέλα. Ναι, έτσι. Ή το σώμα του νυφικού, όλο το μέσα η φόδρα, να είναι σε μια nude απόχρωση, έτσι ώστε να βγαίνει προς τα έξω η δαντέλα και δίνει λίγο και την αίσθηση του γυμνού εντός εισαγωγικών και αν είναι και λίγο σκούρο, του μαυρισμένου. Του γυμνού που δεν είναι γυμνό όμως, δεν το αγαπάτε και πολύ. Το γαμπρό πώς το βλέπετε δίπλα στην ύφη. Δηλαδή, ο γαμπρός παίρνει ο καημένος σε δεύτερη μοίρα πάντα. Γιατί όλα τα εκείνη την ημέρα. Βλέμματα στην ύφη, στην ύφη. Ο γαμπρός συνήθως πηγαίνει με το ζόρι στην εκκλησία εκείνη την ημέρα, οπότε. Τώρα πηγαίνει και πολύ λόγος για τη γραβάτα. Υπάρχει μια νέα τάση, δεν θέλουμε γραβάτα λόγω και των πολιτικών εξελίξεων κτλ. Είστε υπέρ το να φοράει γραβάτα ο γαμπρός ή λέτε πιο ελεύθερο μπροστά ή με ένα πουκάμισο ανοιχτό ή με κάτι άλλο. Εξαρτάται από τον νυφικό πάντα. Α, το συνδυάζουμε, το συνδυάζουμε λέτε. Ναι. Και τα χρώματα και το στυλ. Δεν μπορεί δηλαδή μια κοπέλα να φοράει ένα πολύ έτσι ανάλαφρο αέρνο νυφικό και να παντρεύεται ας πούμε σε ένα εξοκλήσι και ο γαμπρός να είναι με σκούρο κουστούμι μαύρο με παπιγιόν ας πούμε. Θέλουν όλα μια εναρμόνιση. Ένα ωραίο πάντρεμα. Να παντρευτούν. Να παντρευτούν, ναι. Γιατί όπως και η νύφη δεν είναι πια πολύ επίσημη, έτσι και ο γαμπρός. Και παίζει ρόλο, φαντάζομαι, και το μέρος που θα γίνει ο γάμος. Αν παντρευτεί σε ένα νησί μια κοπέλα. Και θέλω να σταθούμε και λίγο στη δεξίωση μετά. Πρέπει να είναι πρακτικά τα νυφικά, έτσι ώστε, επειδή η νύφη δεν κάθεται καθόλου μετά στη δεξίωση. Έχω δει νύφες που πατάνε το νυφικό, που ζορίζονται, πιέζονται. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Έτσι, πρέπει να δίνει ο σχεδιαστής φταίει εκεί, δεν φταίει η νύφη φυσικά. Συμφωνώ. Πρέπει ο σχεδιαστής να βοηθήσει τη γυναίκα εκείνη την ημέρα να νιώθει άνετα, έτσι δεν είναι. Αν ένα νυφικό είναι φτιαγμένο από πολύ καλά υφάσματα, καταρχήν θα είναι ελαφρύ. Δεν χρειάζεται πολλές τρώσεις νυφικού, υφασμάτων. Και καλό θα είναι οι ουρές να είναι αποσπόμενες. Εγώ προσπαθώ σε όλα μου τα νυφικά με ένα έτσι έξυπνο τρίκ να αποσπάται η ουρά. Ωραία, έτσι ώστε μετά το μυστήριο ή όταν κουραστούμε, το αφήνουμε και μένουμε με κάτι πιο εύκολο. Ή επίσης κάποιο νυφικό που κάποια πατέντα λέω που μπορεί να είναι μακρύ, ώστε μετά να αφαιρεθεί κάποιο κομμάτι, να το βγάλει η κυρία φόρεμα. Και να μπορέσει να γίνει φόρεμα, ίσως είστε υπέρ αυτής της άποψης. Και αυτό γίνεται, ναι. Μπορεί να έχει ένα κρυφό φερμουάρ ή ένα κόλπο να μαζεύει με κάποια κορδελάκια εσωτερικά ή να είναι ένα κοντό δαντελένιο φόρεμα και να έχει από πάνω μία φούστα με μία ζώνη που βγαίνει και αυτό είναι ένα ωραίο κόλπο, έτσι, μία μουσελίνα έρινη. Το ατελείο σας πού είναι το ατελείο? Είμαστε στη Δημητρίου Γούναρη 125 στο Μαρούσι.
Εκεί στο δεύτερο. Δηλαδή, κυρίες, ναι, που το ατελιέ μου είναι εκεί. Και στο ναι. Facebook έχετε κάποια σελίδα, είστε ναι, εσείς. Στο όνομά μου, Έλληνα Κυρίτσι. Εκεί σας βρήκα σήμερα, Έλληνα Κυρίτσι. Κυρία Κυρίτσι, θα σας διακόψουμε λίγο και θα ήθελα λίγο τη γνώμη σας. Κόσμημα και γάμος. Θέλετε η νύφη να φοράει κοσμήματα ή καθόλου τίποτα? Συνήθως η νύφη δεν φοράει τίποτα στο λαιμό της και φοράει ένα πολύ ωραίο σκουλαρίκι διάφανο να αντανακλά το φως στα πορτρέτα της. Στα χέρια κάποια βραχιόλια, επειδή θα μπει το δαχτυλίδιο σιβέρα να τα αποφύγουν τα βραχιόλια. Εγώ φτιάχνω κάποια ωραία τσόκερ, τα οποία είναι έτσι από δαντέλα. Ίσως χρησιμοποιώ και την ίδια δαντέλα του νυφικού, αν είναι δαντέλα, είναι το νυφικό. Ίσως κάποια διακριτικά κρίσταλα πάνω ή ένα κομμένο γάντι έτσι που πιάνει εδώ. Υπάρχουν πολύ ωραίες ιδέες για να φύγουμε από τα κλασικά. Ωραία. Πολύ ωραίες ιδέες, όμως βρίσκουμε και σε εσάς, κυρία Σαμόλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε και σε μια πολύ ωραία έκθεση που γίνεται 8 με 15 Φεβρουαρίου, έτσι δεν είναι? 8 με 15 Φεβρουαρίου, το Open έγινε στις 7 και από τις 8 μέχρι τις 15 την Κυριακή το βράδυ είμαστε στην Τεχνόπολη, στην αίθουσα Νέιφουρνη, στον Γκάζι. Μιλάμε για τη δεύτερη ομαδική έκθεση ελληνικού οικαστικού κοσμήματος, κυρία Σαμόλη, έτσι δεν είναι? Ναι. Τι μπορούμε να δούμε εκεί σε αυτή την έκθεση? Μπορείτε να δείτε δύο παράλληλες δράσεις ή εκθέσεις, θα έλεγα. Το ένα, το επίπεδο άξονάς μας, είναι όλα τα ελληνικά μουσεία, τα μουσεία της Αθήνας, που ξεκινάμε από εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου, του Βυζαντινού Χριστιανικού Μουσείου, του Επιγραφικού Νομισματικού Κυκλαδικής Τέχνης και δουλειά του Γιάννη Τιμετικό που είχε κάνει για την Ειρήνη Παπά ή για την Γένα Δημήτροβα. Και περιμετρικά είναι οι σύγχρονοι Έλληνες σχεδιαστές, που θα μου επιτρέψετε να πω ότι ξεκινάμε από τη Λίνα Τσιφανουράκη ή τη Λιάννα Τιβουράκη, πολύ επώνυμη και γνωστά ονόματα, και καταλήγουμε σε νεότερους με πολύ ωραίες προτάσεις. Μπορεί να βρει κάποια κυρία δηλαδή οτιδήποτε, βραχιόλια, σκουλαρίκια, δαχτυλίκια, τα πάντα, έτσι δεν είναι? Οτιδήποτε, δημιουργικό κόσμημα. Έχουμε κοσμήματα αξίας όσον αφορά το μέταλλο ή τις πέτρες και έχουμε και κοσμήματα εικαστικά που είναι και κεραμικά ακόμα. Άρα μπορεί να βρει κανείς όλο το σύγχρονο δημιουργικό κόσμημα. Κυρία Σαμολίδη, βλέπουμε κοσμήματα την έκθεση και ετοιμάζεται και κάτι διαφορετικό για την ημέρα των ερωτευμένων στην έκθεση? Βεβαίως. Θα κάνουμε ένα πάρτι. Η έκθεση θα λειτουργεί όπως καθημερινά 12 με 8, αλλά 2 με 6 έχουμε ένα μικρό πάρτι με πολλά ωραία ποτά, πολλές σοκολάτες και ωραία μουσική. Πολύ ωραία. Για να μπούμε και στο κλίμα λίγο των ερωτευμένων, να χαρούμε και λίγο, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Πολλές φορές και η γυναίκα με όλα αυτά που έχουν συμβεί με την κρίση παραμελεί και λίγο τον εαυτό της. Δηλαδή έχει ανάγκη όμως, έχει να αγοράσει ένα κόσμο και να αγοράσει ένα ωραίο ρούχο για να αισθανθεί λίγο όμορφα. Θα φτιάξει η ψυχολογία της, έτσι δεν είναι? Έχετε δίκιο. Εμείς πέρα από τη γιορτή των ερωτευμένων, γιορτάζουμε τον έρωτα των αρχαίων Ελλήνων, που ήταν ένα φτερωτό αγγελάκι, που πετούσε πάνω από τις μάχες, πετούσε πάνω από κάθε προσπάθεια του ανθρώπου και αγάπη για την επιτυχία και την κατακτήωση. Οπότε γιορτάζουμε το Θεό της αγάπης για τη δημιουργία, της αγάπης για την τέχνη, της αγάπης για τη συνεργασία. Και είναι σημαντικό. Και ένα κόσμο, κυρία Σαμόλη, μπορεί να αλλάξει και τον ντύσιμό μας όλο. Δηλαδή μπορεί να είμαστε πολύ απλά ντυμένες και να βάλουμε ένα εντυπωσιακό κόσμημα και να μεταμορφώσουμε τον ντύσιμο αμέσως. Έτσι, και διαφωνώ με την προηγούμενη κυρία που έλεγε ότι η νύφη δεν πρέπει να φοράει στο λαιμό κόσμημα. Εντάξει. Και υπάρχουν πολύ ωραία καταπληκτικά στράπλες νηφικά, τα οποία απαιτούν ένα πολύ ωραίο μήνυμα λιώτικο στο λαιμό. Είναι θέμα γούστου, ξέρετε, εκείνη την ημέρα, επειδή έχουμε να κάνουμε και με διαφορετικές προσωπικότητες και με γυναίκες, που ξέρουμε όλοι ότι οι γυναίκες είναι και λίγο περίεργες. Είναι θέμα προσωπικότητας. Πολύ ωραία, θέμα προσωπικότητας. Οπότε κάθε κυρία εκείνη την ημέρα εκφράζεται διαφορετικά. Εγώ θέλω να σταθούμε λίγο στην έκθεση. Ο κόσμος βλέπει ότι υπάρχει μια τάση να αγοράσει π.χ. σκουλαρίκια περισσότερο, βραχιόλια, δαχτυλίδια. Ποιο είναι το φετίχ, θα λέγαμε, που έχετε καταλάβει και στο γυναικό τα τελευταία χρόνια εδώ, των Ελληνίδων, να πούμε έτσι? Να σας πω, ειλικρινά δεν μπορώ να το διαχωρίσω. Εξίσου οι γυναίκες έχουν μεγάλη αγάπη για τα χέρια τους. Οπότε φοράνε πολύ δαχτυλίδια, αγοράζουν πολύ δαχτυλίδια, αλλά πιστεύω ότι το ίδιο είναι. Δηλαδή και εκείνο έχει να κάνει με την προσωπικότητα της κάθε γυναίκας. Κυρία Σαμόλη, και άντρες φυσικά μπορούν να επισκεφθούν την έκθεση. Δεν αφορά μόνο τις γυναίκες. Το κοινό είναι μοιρασμένο.
Είναι μοιρασμένο. Είναι αυτό μοιρασμένο είναι... το κοινό. Είναι ωραίο γιατί δείχνει και ένα ενδιαφέρον. Ότι και ο άνδρας ενδιαφέρεται να συνοδεύσει τη σύζυγό του ή να πάρει εκείνος κάποια ιδέα, γιατί είναι σημαντικό. Είναι μαζί. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Είναι σημαντικό να πηγαίνουν μαζί και να βλέπουν, να επισκέπτονται την έκθεση και νεαρές ηλικίες, φαντάζομαι, ναι. Έτσι. Βέβαια, βέβαια. Και μην ξεχνάτε ότι η παρουσία των μουσείων προϋποθέτει και ενδιαφέρον για την τέχνη, ενδιαφέρον για την ιστορία του κοσμήματος που εμείς έχουμε 2.500 χρόνια ιστορία στην Ελλάδα. Οπότε γι' αυτό το λόγο το κοινό είναι τόσο μοιρασμένο και έχουμε και πάρα πολλούς άντρες που επισκέπτονται την έκθεση. Δεν είναι μόνο το κόσμημα να αγοράσω. Υπάρχουν και κάποια βιβλιαράκια ίσως που συνοδεύουν ενημερωτικά το κάθε... Έχει εκδοθεί ένα λεύκομα που έχει ουσιαστικά όλη την έκθεση, το οποίο πωλείται στην έκθεση. Mm-hmm. Οπότε μπορούν να ενημερωθούν και με το βιβλιαράκι αυτό. Ναι. Κυρία Σαμόλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ. 8 με, 10, με 15 είπαμε η έκθεση, ανοιχτή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, έτσι δεν είναι? Στην Τεχνόπολη. Ευχαριστώ. Ωραία. Στην Τεχνόπολη. Ναι. Στην Τεχνόπολη. Όσοι δεν έχουν βρεθεί να βρεθούν σίγουρα και εμείς θα βρεθούμε εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας περιμένουμε με πολύ χαρά να σας φιλοξενήσουμε και να σας ξαναγήσουμε. Καλά σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Εδώ βλέπουμε και διαφορετικές απόψεις. Δηλαδή, βλέπουμε ότι. Αλλά είναι αυτό που λένε, ότι την ημέρα του γάμου κάθε κυρία αισθάνεται μοναδική και είναι καλό να μην χάνει την προσωπικότητά της. Γιατί βλέπουμε γυναίκες διαφορετικές και την ημέρα του γάμου λένε. Δεν τις αναγνωρίζεις. Και ο σύζυγος. Κάποιες στιγμές έτσι δεν έχει συμβεί και αυτό. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι πια η γυναίκα θέλει να μεταμορφωθεί τόσο πολύ. Ούτε ο καλός της. Δηλαδή, έρχονται άντρες και λένε. Τη γυναίκα μου δεν τη γνώρισα μετά. Ναι, αυτό. Δεν το θέλουμε ναι, αυτό. Δεν είναι ωραίο να συμβαίνει. Γυρίσαμε στο σπίτι, έβγαζε νύχια, έβγαζε μαλλιά, έβγαζε στήθος, έβγαλε βλεπαρίδες. Ναι, μέχρι να βάλει τα ρούχα έχει φύγει. Δεν την έδειξε. Δεν θέλουν αυτό. Θέλουν να είναι έτσι μια πολύ περιποιημένη εικόνα της καλής τους, χωρίς να εμφανιστεί κάποια άλλη. Συνήθως, αδελιά, σας έρχεται η νύφη μαζί με την πεθερά, τη μαμά. Πώς είναι έτσι. Το ελληνικό έθιμο. Πού επηρεάζεται περισσότερο η μαμά της, η γυναίκα. Ή και η πεθερά επιμένει πολλές φορές. Τώρα εξαρτάται από την κοπέλα. Mm-hmm. Κάποιες κοπέλες έρχονται με τη μαμά και επηρεάζονται. Κάποιες κοπέλες έρχονται με τις φίλες τους μαζί. Εντάξει, ταιριάζει και το γούστο λίγο περισσότερο με τις φίλες, γιατί η μαμά λίγο πολύ θέλει το πιο κλασικό, νηφικό. Mm-hmm. Και τα κορίτσια δεν θέλουν το τόσο κλασικό. Οπότε συνήθως με τις φίλες είναι καλύτερα όταν έρχονται. Έτσι πως σας βλέπω, θεωρώ πως το κάνετε, αλλά θα σας ρωτήσω. Εάν κάτι δεν σας αρέσει, θα το πείτε? Θα το πω. Mm-hmm. Θα το πω, γιατί πιστεύω ότι γι' αυτό πάει κανείς μια σχεδιάστρια, για να ακούσει πραγματικά τη γνώμη της. Πρέπει να το πω. Mm-hmm. Γιατί μετά μπορεί να γυρίσει να μου πει, ξέρεις. Δεν μου άρεσε. Έπρεπε να μου το πεις και δεν μου το είπες. Ναι. Και να ρωτήσω και κάτι ακόμα, γιατί πολλές κοπέλες παντρεύονται, ενώ διανύουν από τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης. Σε πολλά ζευγάρια συμβαίνει αυτό. Πάρα πολύ. Πώς μπορεί η κοπέλα εκεί να κλέψει λίγο, γιατί μπορεί κάποια κοπέλα να μην θέλει να φαίνεται η κοιλίτσα της ή κάποια κοιλά που έχει πάρει και θηλυκά, να νιώθει και άνετα. Και να νιώθει και θηλυκή αγάθη είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν είσαι και διάστημα. Ναι. Έχουμε τέτοια τρίκ που μπορούμε να το βοηθήσουμε τις κυρίες. Έχουμε. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε κάποιο νηφικό σε κόψιμο αμπύρ. Mm-hmm. Πάλι αυτό που έλεγα που δίνει ύψος, που είναι η δαντέλα από εδώ και πάνω, από το στήθος και πάνω. Με πιο αέρνες και ανάλαφρες γραμμές κάτω, χωρίς να είναι αυτά τα παλιά εγκυμοσύνη, τα πολύ φαρδιά. Ίσα αγκαλιάζουν το σώμα μαλακά. Και πάντα με την πλάτη ανοιχτή, γιατί η πλάτη δεν μας επηρεάζει. Γιατί η πλάτη Άλλωστε, δεν είναι πλάτη. Δεν την βλέπει και ο παπάς, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Σωστά, είναι μπροστά, έτσι, έχετε δίκιο. Οι καλεσμένοι μόνο θαυμάζουν την ύφη ακίνητη, είναι η μοναδική ευκαιρία. Σωστά, έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό τώρα που το σκέφτομαι, ότι επειδή οι καλεσμένοι βλέπουν σε όλη τη διάρκεια του μυστηρίου την πλάτη της γυναίκας, ενώ η γυναίκα έχει την εντύπωση ότι δίνει έμφαση στον μπούστο μπροστά στον νηφικό. Σωστά. Ενώ θα πρέπει ίσως να κοιτάξει την πλάτη, γιατί με την πλάτη βλέπουμε. Ναι. Τον μπροστά το βλέπει μόνο ο παπάς. Και η νύφη. Σωστό, ναι, είναι σημαντικό. Παπούτσια τώρα. Σας αρέσουν τα σανδάλια, θα τα συνδυάζετε δηλαδή ένα νηφικό με σανδάλι ή είστε και εσείς, γιατί πιο πολλές νύφες κλασικά βλέπουμε το λίγο πιο ψηλό παπούτσι και τον μπροστά βέβαια πάντα τώρα για να βοηθά λίγο τις κυρίες να στέκονται πιο μέτρα. Όταν λέτε σανδάλι είναι flat. Ναι, εννοώ εντελώς flat. Γιατί όταν παντρευτεί σε ένα νησί, δεν μπορεί να πας με το τακούνι. Είναι μπορείς. Λίγο περίεργο να έχει μια νύφη, έτσι δεν είναι. Εγώ το πιστεύω, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. Γι' αυτό ρωτάω σας. Λοιπόν, ο γάμος ανάλογα με το που γίνεται θέλει ανάλογα και το δικό του το παπούτσι. Ναι. Δηλαδή, αν πάμε στη Σαντορίνη, ας πούμε, να παντρευτούμε, δεν θα βάλουμε το τακούνι. Εγώ έχω και νηφικά σανδάλια, αλλά έχω φτιάξει και νηφικές πλατφόρμες. Οι οποίες είναι πλατφόρμες ντυμένες με δαντέλα, δίνονται και από την ίδια δαντέλα του νηφικού. Πολύ ωραίες στολισμένες και σε λευκές χιβουάρ και σε νιούτ χρώμα.
για να έτσι ουδέτερο και να φαίνεται το πόδι πολύ μακρύ, χωρίς να φαίνεται δύο άσπρα παπούτσια, το οποίο δεν μου πολύ αρέσει. Και άλλαζε, και ξεκούρασε, γιατί η πλατφόρμα ξεκουράζει το πόδι. Είναι στο ίδιο, όλο το πόδι βοηθάει, δεν είναι σαν το τακούνι που κάνει την κλίση και κουράζεται, γιατί και η νύφη είναι τόσες ώρες, θα το σκεφτεί και αυτό. Οπότε η πλατφόρμα είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για την κυρία που παντρεύεται. Πολύ σταθερή, χωρίς να χάνει το ύψος όμως. Γιατί εκείνη τη μέρα το θέλουμε το ύψος. Το θέλουμε το ύψος, ειδικά αν και ο γαμπρός είναι, είναι αρκετά ψηλό. Δηλαδή μια πιο κοντή νύφη ίσως θέλει να νιώθει λίγο και εκείνη στο ίδιο. Άλλωστε ξεκινάνε, υποτίθεται, στο ίδιο ύψος, δεν λέμε. Ξεκινάμε μαζί. Μαζί. Άρα από εκείνη την ημέρα φαίνεται. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Πάρα πολύ ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ, κορίτσια. Είστε υπέροχες. Εσείς, μας αρέσουν πάρα πολύ οι ιδέες σας και μας αρέσει πάρα πολύ που βλέπετε τη γυναίκα αυτή τη σημαντική μέρα της ζωής της. Είναι ωραίο να τη βλέπουμε έτσι απλή, να μην αλλάζει πολύ. Και τα απλά πράγματα είναι για τα πιο ωραία. Αυτά αρέσουν και στους άντρες, νομίζω. Απλή, σηκάτη και διαφορετική. Με ένα σχεδιαστικό ενδιαφέρον να μην είναι κάτι συνηθισμένο. Ναι, έχει όμως και το κάτι της, έτσι δεν είναι. Γιατί αν τα κάνεις και όλα απλά. Δεν πειράζει. Δεν παντρεύεσαι, πας και στο Δημαρχείο. Ενώ στην Εκκλησία απλά, λες, ναι, θα το χαρούμε. Η εποχή που επιβάλλει και τα απλά είναι και η διαφωνία μας αυτή. Είναι λίγο το πιο μπουγιού. Η Βαλεντίνη θέλει τα πιο. Εγώ και στα βραδινά μου την ίδια λογική έχω. Ναι. Και στα. Θέλουμε λοιπόν να μιλήσουμε και για βραδινά φορέματα. Να μας πείτε πώς βλέπετε τη γυναίκα έτσι μέσα από ένα ωραίο φόρεμα. Εμείς εδώ θα είμαστε και την άλλη Τετάρτη, γκαραντί στη μόδα. Ελπίζουμε ο καιρός να έχει φτιάξει, γιατί πλησιάζουμε περισσότερο στην άνοιξη. Μάρτιος πλησιάζει την άλλη Τετάρτη. Μπαίνουμε σιγά σιγά, χιόνισε τώρα λίγο, μας το χάλασε, δεν πειράζει. Και να θυμάστε πως έχει ο καιρός γυρίσματα και η μόδα ακόμη περισσότερα.